Παρακαλώ να αρχίσουν οι μουσικοί και να ακολουθήσετε όλοι με βροντερή φωνή στο ρυθμό των μουσικών.
είμαι απόψε, σεβασμιότατε Άγιε Γρεβενών, Τίμιον Πρεσβυτέριον, εντιμότατοι κύριοι και ερήτημες κυρίες, διαργονατές αυτές του σεβασμού των ιδανικών της φιλτάτης πατρίδος συνάξεως και λαέ του Θεού ευλογημένα και φύλακα των ιερών και των οσίων της φυλής μας. Είμαι, επαναλαμβάνω μαζί σας, το πρώτο ως Έλληνας το γένος κατά τον Ρήγα το Φεραίο. Δεύτερον, ως αρχιερεύς της Αγιοτόπου και Ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Τρίτον, με κάλεσε η φωνή της συνειδήσεώς μου, φωνή μνήμης και σεβασμού, εν όμοιρος γράφει, ίσιον ως άριστος, αμήνεσθε περί πάτρης, κατά δε τους νεωτέρους χρόνους, ο μόνος ανιδιοτελής κυβερνήτης της πατρίδος μας, Ιωάννης Καποδίστριας, είπε, εάν θέλετε να έχετε κράτος ισχυρών και ένδοξων, αγαπήσατε την πατρίδα σας. Η αρχαιολογία, η γεωγραφία και η ιστορία μαρτυρούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Εις αυτό τούτο το μουσείο των Σκοπίων, οι περισσότεροι σαρκοφάγοι, οι ανδριάντες και τα ανάγρια θα φέρουν επιγραφάς κατά το πλείστον ελληνικάς. Πολλοί λένε, τι δουλειά έχετε εσείς οι δεσποτάδες και οι παπάδες? Πρώτον, είμαστε Έλληνες πολίτες. Είμαστε πολίτες αυτό που γένους και έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση. Δεν διεκδικούμε εξουσία. Όχι. Προασπιζόμαστε τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Σε κάθε αγώνα η Εκκλησία είναι παρούσα. Γιατί τη θέλει ο λαός να είναι παρούσα. Τη μισούν. Όχι εμάς, τον Χριστό, εκείνοι που φοβούνται την αλήθεια και ζουν στο ψέμα. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας διάγει. Yeah.